Πάμε τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο, καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κύριε Χλέτσο, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Πώς είστε? Μια χαρά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κύριε Χλέτσο, να ξεκινήσουμε με μια έτσι, γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Πού βρίσκεται σε αυτή τη φάση η ελληνική οικονομία, να δώσουμε κάποια χαρακτηριστικά της? Τι λέτε? Θα έλεγα λοιπόν σε συνέχεια των στοιχείων γενικά που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου προφανώς τα στοιχεία που παρουσίασε ήταν θετικά γενικά για την ελληνική οικονομία. Υπάρχει και μια ανάλυση που γίνεται από τον κύκλο οικονομικής και κοινωνικής ανάλυσης του Ινστιτούτου του ΕΝΑ, που παραμένει σε αυτά τα ίδια στοιχεία. Θέλω επιγραμματικά να αναφέρω κάποια πράγματα. Ανεργία, ένα στοιχείο το οποίο ακριβώς είναι πολύ σημαντικό. Όντως η ανεργία έχει μειωθεί τον τελευταίο καιρό. Από 17,6% που ήταν το τρίτο τρίμηνο του 19, πήγε στο 11,3% του 2024. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα μένει να είναι η δεύτερη χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μετά την Ισπανία. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Και επιπρόσθετα, δυστυχώς, ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρός σε σχέση με το τι θέλαμε. Ένα άλλο στοιχείο εξίσου σημαντικό είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Δυστυχώς, οι μακροχρόνια άνεργοι στην Ελλάδα αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του συνόλου των ανέργων και η Ελλάδα στην ουσία βρίσκεται στην τρίτη ψηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς το υψηλότερο ποσοστό μετά τη Σλοβακία και την Ιταλία. Είναι περισσότερο από 55% οι μακροχρόνιοι άνεργοι στο σύνολο των ανέργων. Πληθωρισμός. Τα στοιχεία εδώ είναι λίγο αντιφατικά σε ό,τι αφορά γενικά το δίχτυ τιμών. Η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε λίγο καλύτερη θέση από το Γενικό Δίκτυο Τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα όμως ως προς το δίκτυο τροφίμων, δυστυχώς η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη αύξηση, από το μέσο όρο. Άρα εκεί πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Σε ό,τι αφορά το εθνικό εισόδημα, έχουν ακουστεί πολλά. Αυτό που είναι δυστυχώς πραγματικότητα ότι η Ελλάδα παρουσιάζει το εισόδημα της Ελλάδας βρίσκεται στο 67% του αντίστοιχου εισοδήματος στην Ευρωζώνη και βρισκόμαστε περίπου λίγο πιο πάνω από την Βουλγαρία. Αυτό είναι ένα επίσης αρνητικό στοιχείο. Αντίστοιχα η ιδιωτική κατανάλωση παρουσίασε μια σχετικά μικρή αύξηση, εν τούτης βρισκόμαστε στην πέμπτη θέση και καταναλώνουμε περίπου το 79,1% του αντίστοιχου μέσου όρου στην Ευρώπη. Αυτά είναι κάποια έτσι γενικά στοιχεία που δείχνουν. Την ίδια στιγμή, κύριε Χλέτσο, ο Χατζηδάκης δηλώνει για το δημόσιο χρέος μας ότι το 2028, δηλαδή σε 4 χρόνια από σήμερα, το δημόσιο χρέος μας θα είναι στα επίπεδα του 2009, μετά από τόσα μνημόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος μας είναι μεγαλύτερο από το 9, όταν το 10 μπήκαμε στα μνημόνια. Το 2028 θα πιάσουμε το χρέος του 2009, θα είμαστε λίγο χαμηλότερα από το 2009, δηλώνει ο Υπουργός Χατζηδάκης. Είναι μια πρόβλεψη. Οι προβλέψεις των υπουργών, οποιοδήποτε υπουργών και όχι μόνο του κ. Χατζηδάκη, οριζόντια, και κυβέρνησης, είναι πάντοτε αισιόδοξες. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι τα τελευταία χρόνια από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια το χρέος και εξαιτίας του COVID και άλλων παραγόντων αυξήθηκε. Δηλαδή το 2020 ο δείκτης χρέους της Ελλάδας πήγε στο 207%. Έτσι, η κυβέρνηση προβλέπει ότι φέτος θα μειωθεί στο 152,7%. Εμένα μου φαίνεται λίγο απίθανο, γιατί το 2023 έφτασε στο 168,8%. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε πραγματικά να το μειώσουμε τόσο. Είναι σημαντικό να μειωθεί το χρέος? Η απάντηση είναι προφανώς ναι. Γιατί όσο υπάρχει χρέος αναγκαζόμαστε να παίρνουμε όλο ένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός μας για να μπορούμε να το αποπληρώνουμε. Να. Αυτό που είναι σημαντικό όμως ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δημιουργεί ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Σε ό,τι αφορά δηλαδή τα τρέχοντα δημοσιονομικά της έσοδα είναι μεγαλύτερα από τις δαπάνες της.
Αυτό έχει μια διπλή ανάγνωση. Απ' τη μια θα λέει κανείς ότι είναι πάρα πολύ καλό το να έχεις πλεόνασμα, γιατί αυτό σου επιτρέπει να αυξήσεις κάπως τις δαπάνες σου. Απ' την άλλη πρέπει να σκεφτούμε λίγο ότι το πλεόνασμα βγαίνει από την αύξηση των φόρων. Άρα ο κόσμος πληρώνει όλο ένα και περισσότερο φόρους, και δεδομένου ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα στρεβλό φορολογικό σύστημα, υπό την έννοια ότι ορισμένες κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι μισθωτοί επιβαρύνονται αναλογικά πολύ περισσότερο φόρο από άλλες κοινωνικές ομάδες. Αυτό λοιπόν καθιστά ένα θέμα κοινωνικής αδικίας μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Οι μισθωτοί δεν μπορούν να γλιτώσουν φόρο, είναι σωστό αυτό. Δεν υπάρχει φορολογική συνείδηση, και αιτιολογημένα πιθανά δεν υπάρχει φορολογική συνείδηση στη χώρα μας, γιατί τα λεφτά των φορολογουμένων δεν αποδίδονται ξανά με υπηρεσίες και έργα στους φορολογούμενους, σε μεγάλο ποσοστό πάνε αλλού. Και έτσι δύσκολα δημιουργείται μια φορολογική συνείδηση στους πολίτες. Αλλά είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Καύσιμα. Έχουμε δει τελευταία στην Αντλία τα καύσιμα, την αμόλυβδη, την απλή αμόλυβδη να πέφτει. Εδώ στο Λεκανοπέδιο Ιωνίων η απλή αμόλυβδη είναι από το 1,65 ως το 1,75, εκεί γύρω στο 1,7 ευρώ. Είναι σε σχέση με παλιότερους μήνες, είναι χαμηλότερα, αλλά η εκτίμηση ποια είναι, θα ξανανεύει? Προφανώς υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ της βενζίνης και γενικά του πετρελαίου, αν και αυτά τα δύο συσχετίζονται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση να υπάρξει μια αύξηση του πετρελαίου. Καταγράφεται περίπου αυτή τη στιγμή περίπου λίγο παραπάνω από το 2%. Αυτό όμως που είναι σημαντικό και μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πιθανώς τους λόγους που αυτή τη στιγμή αναμένεται να υπάρξει μια σχετική αύξηση. Τρεις είναι οι βασικοί λόγοι. Ο ένας είναι η νομισματική πολιτική που προτίθεται να ακολουθήσει η Κίνα και την οποία την έχει ανακοινώσει. Θα εξηγήσω λίγο γι' αυτό. Είναι γεωπολιτικές ανησυχίες. Ο λόγος είναι ότι το Ιράν είναι μία από τις χώρες οι οποίες παράγουν πετρέλαιο και ξεκάθαρα υποστηρίζει το κομμάτι των Παλαιστινίων κλπ. Άρα ανά πάσα στιγμή αυτό μπορεί να σημαίνει διάφορα, ή αν στο πλαίσιο του πολέμου χτυπιώνται πετρελοπηγές. Και ο τρίτος λόγος είναι... Προς το παρόν πάντως το Ιράν παραμένει αμέτωχο. Και ο τρίτος λόγος, κύριε καθηγητή, ναι... Είναι ο δεύτερος τυφώνας ο οποίος έπληξε τις αμερικάνικες σαχτές, οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν γενικότερα υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου. Θέλω να σταθώ λίγο στο σημείο της Κίνας. Γιατί η Κίνα είναι μια παγκόσμια οικονομία η οποία στην ουσία είναι μια υπερδύναμη με πολύ μεγάλο πληθυσμό. Η Κίνα αυτή τη στιγμή μέχρι τώρα, μετά τον COVID, ακολουθούσε μια πολιτική σφυγής νομισματικής πολιτικής. Δηλαδή δεν άφηνε τη ζήτηση να αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό που λέει τώρα η τράπεζα στην Κίνα, η κεντρική τράπεζα της Κίνας, λέει ότι θα χαλαρώσει αυτή την πολιτική ακριβώς για να δώσει όθηση στην κινέζικη οικονομία, που σημαίνει περαιτέρω υπεθέρμανσή της, άρα στην ουσία αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο. Δεδομένων των μεγεθών της Κίνας, έτσι, της κινέζικης οικονομίας, μία απότομη υπερθέρμανση της κινέζικης οικονομίας πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, αν δεν μπορέσει η προσφορά από πλευράς πετρελαίου να αντισταθμίσει την αυξημένη ζήτηση από πλευράς Κίνας. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Κλέτσο, σας ευχαριστώ θερμά για τα πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια, γεια σας. Να είστε γερός. Κυρίες και κύριοι, τώρα